τουλάχιστον εγώ προσωπικά νομίζω ότι όλο αυτό που ζούμε κάπως, κάπου, κάποτε θα τελειώσει. Αλλά πέρναγε η σεζόν, προσπαθούσαμε να βρίσκουμε τρόπους να γελούμε και να περνάμε ωραία. Και αυτό πιστεύω ότι κάναμε. Περνούσαμε ωραία. Και θα κρατήσουμε νομίζω από τη φετινή σεζόν αυτό, πέρα από όλα όσα συνέβησαν, το ότι κάποιες στιγμές ο ένας για τον άλλον περνούσαμε ωραία. Καταλάβαινες πότε ο άλλος δεν ήταν καλά και νομίζω έτσι γίνεται και με την κοινωνία μας. Καταλαβαίνεις πότε δεν είναι καλά και προσπαθείς να κάνεις τον άλλον να περάσει ωραία. Ήταν όντως η πιο δύσκολη χρονιά που και ο Χάρης, αλλά θεωρώ ότι και εμείς μεταξύ μας ήρθαμε πιο κοντά και ήρθαμε και πιο κοντά με τον κόσμο, γιατί κρατήσαμε συντροφιά σε πολύ δύσκολη περίοδο. Και βλέπουμε, μας το λένε και συνέχεια. Ήμασταν ανάμεσα σε λίγους τυχερούς που παρόλα τα lockdown και όλα αυτά, εμείς είχαμε την ευκαιρία να είμαστε εκεί. Και για εμάς, αλλά και για εσάς. Να ήμασταν εκεί κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και να μπορούσαμε και εμείς να εισπράττουμε όλο αυτό το οποίο μας δίνατε, γιατί και για μας είναι πολύ μεγάλη δύναμη αυτό το οποίο παίρνουμε από εσάς. Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ ως νέο φώτιστη εδώ στην παρέα σας. Με πήρες μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου είπες έλα να γνωριστούμε από κοντά. Και πραγματικά ήθελα να σε ευχαριστήσω, γιατί εγώ άλλη είναι η δουλειά μου. Δεν έχω ξανασχοληθεί με τηλεόραση σε αυτό το επίπεδο, μόνο ως μπάντα. Και ήθελα να σε ευχαριστήσω για δύο πράγματα. Την ειλικρίνεια και την τόλμη σου να πάρεις τηλέφωνο έναν άνθρωπο που είναι από τελείως άλλο χώρο και να του πεις θέλεις να δοκιμαστούμε λίγο. Πέρασε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη. Στη Δευτέρα του Πάσχα. Για κοίτα λίγο τη Σοφία. Μου είπε. Πέρασα φανταστικά και δεν περίμενα τόσο μεγάλη αγκαλιά, με την έννοια ότι εσείς γνωρίζεστε τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, και ο Τάσος και ο Κώστας και ο Χάρης και εσύ. Νομίζω για όλους μας νέα δεδομένα στην τηλεόραση. Και εγώ προσωπικά θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, γιατί νιώθω άβολα, το ξέρω. Όχι, γιατί μέσα από την εκπομπή καταφέραμε να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε και ήταν έτσι. Ήσασταν οι τυχεροί της καραντίνας. Ήμασταν τυχεροί, ενώ. Ρε παιδί μου, προσπαθούσαμε να διασκεδάσουμε και να διασκεδάσουμε και τον κόσμο, αλλά και το Χάρη, γιατί οι δυο μας έτσι είχαμε, ήρθαμε ακόμη πιο κοντά και πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, επειδή μείνανε μόνοι τους κάποια στιγμή στο γραφείο, γι' αυτό.